Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και θα μιλήσουμε για πολιτική με ένα πρόσωπο που πάντα προκαλεί συζητήσεις. Έχει φανατικούς φίλους, ορκισμένους εχθρούς. Κύριος Γιώργος Πατούλης απέναντί μου. Κύριε Πατούλη, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στο φιλόξενο στούντιό σας και μεγάλη μου τιμή. Να είστε καλά. Σας κυνηγάμε πολύ καιρό τώρα. Σας πετύχαμε επιτέλους. Περιφερειάρχης Αττικής ακόμα. Απερχόμενος, πως το λένε, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα να σας μιλήσω ανοιχτά. Όταν έγινε η ιστορία με το φεύγετε, μένετε, θα κατεβείτε υποψήφιος, όλοι περιμένανε από τον Γιώργο Πατούλη, τον Πατούλη που είχαν στο μυαλό τους, εν πάση περιπτώσει, ενός πολίτης εννοώ, ότι θα έβαζε κόντρα, δεν θα φεύγει έτσι εύκολα, δεν θα παρέβει τόσο εύκολα. Πώς και πήρατε αυτή την απόφαση, η οποία βγήκε και πάρα πολύ καλά, βέβαια, για τον διάδοχό σας, τον κύριο Καρδαλιά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην αυτοδιοίκηση ήμουν 25 χρόνια, είχα εγκαταλείψει στην κυριολεξία την επιστημονική μου ιδιότητα, αλλά και συγχρόνως είχαμε δουλέψει πάρα πολύ και εγώ και συνεργάτες μου τα τελευταία 4 χρόνια για μια περιφέρεια που θέλαμε να την κάνουμε πρότυπη περιφέρεια στην Ευρώπη. Ήρθαν τα πράγματα όπως ήρθαν. Εκεί λοιπόν την περίοδο όταν ξαφνικά το ότι υπήρξε μια απόφαση η οποία κατά την άποψή μου μάλλον άδικη είναι, αλλά εγώ θα έπρεπε να την τιμήσω με την έννοια του ότι πριν λίγο διάστημα ήμουν ο εκλεκτός της κυβερνούσας παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Και θεώρησα ότι εκεί τη στιγμή ότι αυτό που έχει μεγάλη αξία να καταλάβουμε όλοι ότι δεν κάνουν οι θέσεις της προσωπικότητας, αλλά οι προσωπικότητες κάνουν τις θέσεις. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία και συνομιλώντας και με τους συνεργάτες μου αλλά και με τους περιφερειακούς μου συμβούλους ότι δεν θα ήθελα να σε καμία περίπτωση μια απόφαση που πήρε η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός να δημιουργήσω διάσπαση σε μια δύσκολη περίοδο, πήραν την απόφαση αυτή την οποία θεωρώ ότι ναι μεν ήταν πάρα πολύ σκληρή για τη δουλειά που έχουμε κάνει, αλλά και από την άλλη πλευρά μας έδινε τη δύναμη και μας τη δίνει να κοιτάξουμε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, προφανώς και το μέλλον. Επειδή γενικώς τα βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα, τι εννοώ, υπήρξατε αντάρτης σε αυτό που λέτε κυβερνητική παράταξη, όχι μόνο αυτή την περίοδο και παλιότερα. Θεωρείτε ότι κάποιοι βρήκαν την αφορμή να σας βάλουν λίγο στα pitch που λέμε στη φόρμουλα? Κοιτάξτε, καταρχάς. Δηλαδή, το χάρηκαν κάποιοι στην Δημοκρατία, να το πω έτσι πιο όμα. Εγώ αυτό που ξέρω, δεν ξέρω αν το χάρηκαν κάποιοι στην Δημοκρατία, αυτό που ξέρω ότι λυπήθηκε πολλοί κόσμο. Διότι είμαστε στην κοινωνία και ήμασταν και το πήραμε, το εκλάβαμε αυτό. Παρά τα αυτά, θα σας πω ότι κάποιος που έχει διάθεση, καρδιά, μυαλό και τον ενδιαφέρει να κάνει κάτι περισσότερο για τον πολίτη, πάντα έχει τις ευκαιρίες να το πράξει. Εάν θεωρήσουμε ότι αυτό δεν χρειάζεται, θα το δούμε στο μέλλον. Εάν χρειάζεται, θα είμαστε πάντα κοντά στον πολίτη. Γιατί θεωρώ ότι τον πολίτη μπορείς να τον υπηρετήσεις είτε από τη δουλειά σου, είτε ως πολίτης με την αλληλέγγυα συμπεριφορά σου, είτε ως πολιτικός συνδράμοντας περισσότερο ακόμα βάσει τη θέση στην οποία μπορείς να αναλάβεις. Η συνεργασία που είχατε ως περιφερειάρχης με την κυβέρνηση, τη σημερινή κυβέρνηση, τη θεωρείτε καλή, θετική? Είχατε προβληματάκια, ζητήσατε πράγματα που δεν έγιναν, θα μπορούσαν να είχαν γίνει? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι αυτή η περίοδος, τουλάχιστον όσον αφορά την περιφέρεια Αττικής, ήταν από τις πιο δύσκολες περιόδους και εξηγούμε. Είχαμε μια απλή αναλογική, δηλαδή ενώ πήραμε το 66% τη δεύτερη Κυριακή, λειτουργούσαμε το 38, άρα 38 συμβούλους 101. Είχαμε την πανδημία η οποία άλλαξε το ρουν πολλών πραγμάτων και προφανώς και πολλών προϋποθέσεων και πόρων, και από την άλλη πλευρά τον πόλεμο και την ενεργειακή κρίση και βέβαια την ακρίβεια των υλικών. Αυτά τα λέω διότι πράγματι εμείς καταγράψαμε τις ανάγκες της Αττικής στο επίπεδο της ασφάλειας, επαφορμής και της περιβαλλοντικής κρίσης και των ζητημάτων που ανακύπτουν βάσει αυτής, της οδικής ασφάλειας και των υποδομών που χρειάζεται η κάθε πολιτεία ξεχωριστά και αναφέρομαι στους Δήμους. Άρα βάσει αυτών είχαμε ζητήσει κάποιους πόρους οι οποίοι σαφέστατα
δεν δόθησαν επαφορμής όλων αυτών των προβλημάτων από την κεντρική κυβέρνηση, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο προβλημάτων. Άρα, τι κάναμε? Αφενός μεν από την πέμπτη θέση που ήμασταν στην απορρόφηση ως περιφέρεια από τις περιφέρειες της χώρας στο ΕΣΠΑ, αμέσως πήγαμε στην πρώτη θέση. Το δεύτερο που κάναμε, από το 1 δισεκατομμύριο της περίοδου 14-20, επιδιώξαμε, διεκδικήσαμε και πετύχαμε να πάει κατά 53% με 1,6 δισεκατομμύρια για την περίοδο 21-27. Τι άλλο κάναμε? Δημιουργήσαμε πάρα πολλά έργα μέσα από την απορρόφηση από τη διαχειριστή αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δηλαδή του ΗΠΕΡΑ, όπου εκεί δημιουργήσαμε για την ανακύκλωση τις ανάγκες με χίλιες γωνιές ανακύκλωσης και διαχείριση αποβλήτων. Δημιουργήσαμε έργο μέσα από διευθέτηση ρεμάτων και δικτύων. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, πράγματι η Αττική χρειάζεται πολλά χρήματα, κάτι που είχαμε συζητήσει με την κεντρική κυβέρνηση, διατέθησαν κάποια, αλλά είναι υπό πολλαπλάσια αυτών που χρειάζονται, αλλά δεν κάτσαμε σταυρωμένα χέρια. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν με τους πόρους που είχαμε, είτε ίδιους πόρους, είτε το ΗΜΠΕΡΑ, είτε το ΠΟΥΔΕ, είτε το ΕΣΠΑ, ώστε όλα τα οράματα και τα έργα μας να μην σταματήσουν ούτε στην πανδημία, ούτε μέσα από την ενεργειακή κρίση. Επειδή στέλνετε σχεδόν κάθε μέρα ένα δελτίο τύπου και αυτό που κράτησα... Ξέρω να μην σας κουράζω, αλλά προσπαθούμε να ενημερώνουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να τα κοιτάω, έλεγα να είμαι ειλικρινής, αλλά ένα μου προκάλεσε ενδιαφέρον, γιατί μιλούσατε για τον Κυφισό και είπατε ότι έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση. Σας ρωτάω, επειδή εδώ στο Μιλητήριο έχουν μιλήσει 2-3 ειδικοί και στο ερώτημα που τους κάναμε, αν ομιγέννητο προέκυπτε ένας Ντάνιελ στην Αττική, τι θα γινότανε, οι απαντήσεις που πήραμε είναι λίγο ανησυχητικές. Δεν θέλω να πω τρομακτικές, αλλά ανησυχητικές. Είναι η Αττική, εσείς όπως την ξέρετε, έτοιμη να αντιμετωπίσει μια κακοκαιρία η οποία θα είναι εκτός ορίων? Κοιτάξτε, καταρχάς να εξηγηθούμε. Εγώ είμαι γιατρός, είστε δημοσιογράφος και υπάρχουν ειδικότεροι εξημών, αρκεί να τους χρησιμοποιούμε. Τι κάναμε λοιπόν εμείς από την πρώτη στιγμή? Αυτό που κάναμε ήταν να συνεργαστούμε και με το αστεροσκοπείο αλλά και με το ΕΚΠΑ, κάνοντας, εάν θέλετε, μελέτη και έρευνα μαζί τους, και για πρώτη φορά δημιουργήσαμε το Master Plan, δηλαδή τις ανάγκες που έχει η Αττική μας και την επικινδυνότητα ανάλογα των περιοχών σε επίπεδο σεισμού, πλημμύρας αλλά και πυρκαγιών, και από εκεί και πέρα το 21 προς τα μέσα τα δώσαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων ώστε να τα λάβουν υπόψη τους. Τι άλλο κάναμε? Από την πρώτη μέρα διπλασίασα τον προϋπολογισμό των καθαρισμών των ρεμάτων, που η περιφέρεια είναι αρμόδια για 2.000 χιλιόμετρα ρέματα, δίνοντας μάλιστα για πρώτη φορά σε περιφέρειες τη δυνατότητα κάθε πολίτης να ελέγχει με το παρατηρητήριο από το site της περιφέρειας πότε καθαρίστηκε, πού καθαρίστηκε, πώς ήταν πριν, ποιος το καθάρισε, πώς είναι μετά, κομμάτια ρεμάτων όλης Αττικής. Το τέταρτο που κάναμε ήταν μέσα από αυτές τις μελέτες να βάλουμε στρατηγικές, στις οποίες στρατηγικές δημιουργήσαμε 150 έργα δικτύων ομβρίων υδάτων σε διάφορα επίπεδα, αλλά και συγχρόνως διεκδικήσαμε, που πετύχαμε με το ΗΠΕΡΑ που σας είπα πριν, πόρους και άλλους που δεν καταφέραμε να τους απορροφήσουμε, παραδείγματος χάρη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν δουλέψαμε πάνω σε συγκεκριμένες στρατηγικές της επιστήμης. Είναι σήμερα θωρακισμένη η Αττική έναντι του παρελθόντος? Ναι, θα σας απαντήσω. Και θα σας πω ότι στα 4 χρόνια, που δεν ξέρω αν ήταν Ντάνιελς, που προφανώς δεν ήταν, αλλά ήταν κακοκαιρίες οι οποίες ταλαιπώρησαν και άλλα σημεία της Ελλάδος. Να σας θυμίσω, στη Θεσσαλία πριν 2 χρόνια πάλι, που ταλαιπώρησε και πέρασε και από την Αττική, η ανταπόκριση Αττικής ήταν πολύ σημαντική σε επίπεδο εικόνας και ουσίας από το παρελθόν. Θυμόσαστε στιβαγμένα αυτοκίνητα τα οποία βγαίναν από πλημμυρισμένα ρέματα και στις γειτονιές συμπαρασύρανε ό,τι βρίσκαν μπροστά τους. Άρα ο καθαρισμός των ρεμάτων είχε ανταπόκριση. Από την άλλη πλευρά, τα δίχτυα που φτιάχνουμε για να γίνεται η απορροή και αυτά προσμετρήσανε, παρά το ότι δεν έχει ολοκληρωθεί στο επίπεδο της θωράκισης η Αττική ακόμα. Άρα το ερώτημα
αν πέρναγε ένα Ντάνιελ, θα ήμασταν επαρκείς. Θα σας πω ένα θεωρητικό ερώτημα, το οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Στα 4 χρόνια κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν με προσμετρημένο έργο, όχι θεωρητικό. Από την άλλη πλευρά, έχουμε παραδώσει και παραδίδουμε στην επόμενη διοίκηση ένα πλήρες πρόγραμμα του τι χρειάζεται για να μπορέσει να διεκδικήσει πόρους και να θωρακιστεί ακόμα. Και κλείνω με αυτό. Μην ξεχνάμε ότι η Αττική, όταν σχεδιάστηκε γενικότερα, που κάλυπτε τον Ηλισσό, που έκανε διάφορες παρεμβάσεις τότε, παλαιότερες προηγούμενες δεκαετίες, ήταν για να κατοικήσει 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Σήμερα κατοικείται από 5 εκατομμύρια πολίτες. Πάρα πολλές πόλεις φτιάχτηκαν είτε χωρίς διευθέτηση ρεμάτων, είτε σπίτια κοντά στα ρέματα, είτε μπάζα τα οποία πετάγουν στα ρέματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία θέλω και πιστεύω να τη συνεχίσουν αυτή τη στρατηγική, την οποία ξεκινήσαμε πραγματικά από το 2019. Τώρα, το θέσατε σωστή του διάσταση, γιατί ξέρετε, όταν γίνεται κάτι στην Ελλάδα, το προσωποποιούμε και εμείς δημοσιογράφοι, πρώτα εμείς δημοσιογράφοι και μετά εσείς. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε μετανιώσει ποτέ για αυτή την αντιπαράθεση δημόσια που είχατε με τη Ρένα τη Δούρου, δεν θυμάμαι ποια τηλεόραση, που της είπατε πάνω στο πάθος, στο προεκλογικό, υποθέτω, θέλω να υποθέσω, ότι εσύ έκαψες τόσο κόσμο, κάπως έτσι το είχατε πει. Το ακριβές δεν είναι αυτό. Ναι. Το ακριβές. Πάντως αυτό ήταν το ρεζουμέ, ότι είσαι η βασική υπεύθυνη για το μάτι. Θα σας πω το εξής. Καταρχάς, και το λέω και ευθέως και μέσα από την εκπομπή σας, διότι δεν φυλάω τα λόγια μου, αυτό το οποίο είπα στη Ρένα τη Δούρου, ότι την περίοδο εκείνη κάψατε ανθρώπους στο μάτι. Κάψατε. Τι εννοώ? Όταν ο κύριος Τόσκας, ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και εκεί είχε την ευθύνη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αν θυμόσαστε, κατόπιν με κυβέρνηση Μητσοτάκη έγινε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, και σωστά. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν είχαν φροντίσει, φανταστείτε, μέχρι τις 15 Αυγούστου το 2017 να έρθουν τα αεροπλάνα βάσει των συμβάσεων που θα έπρεπε να είχαν νοικιαστεί, και είχε καεί η Ανατολική Αττική τότε. Είχαμε παρέμβει και εγώ ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ ότι αυτό ήταν μια απαράδεκτη διαδικασία. Δυστυχώς το ίδιο επανελήφθηκε το 2019-18, τότε που συνέβη το μάτι. Στο οποίο, τι συνέβη στο μάτι? Εκείνη λοιπόν την περίοδο υπήρχε μια πυρκαγιά στην Κινέτα και υπήρχε μια διαδικασία το πρωί, όπου κάποιοι προσπάθησαν με τα μέσα που είχαν τα εναέρια να σβήσουν, αλλά υπήρχε και μια προφύλαξη λόγω των δηληστηρίων που υπήρχε. Και αμέσως μετά συνέβη από το μεσημέρι, από την Πεντέλη, που σε λίγα λεπτά και σε λίγες στιγμές, σε διαρκεία λεπτά ώρες, έφτασε στο μάτι και δυστυχώς είχαμε την απώλεια σημαντικών ανθρώπινων ζώων. Τραγική ήταν. Εκεί λοιπόν, σε εκείνη την περίοδο που ένας πρωθυπουργός μαζί με όλους τους υπευθύνους και την περιφερειάρχη έρχεται τη στιγμή που είχαν καεί άνθρωποι, να κοιτάει ένας τον άλλον ότι δεν γνωρίζουμε μια πυρκαγιά που είχε κάψει πριν 1,5 ώρα, 2 ανθρώπινες ζωές, εάν έχουν καεί άνθρωποι. Και τότε, τι είχα πει στην Ρένα τη Δούρου? Ότι θα έπρεπε να έχει σηκωθεί ή να φύγεις από εκείνο το τραπέζι, να χαστοκίσει και τον υπουργό, ο οποίος δεν φρόντισε να είναι όπως πρέπει η χώρα, οχυρωμένη τουλάχιστον στο επίπεδο της αντιμετώπισης της φωτιάς. Αυτό λοιπόν, και κατόπιν από τις εκλογές, το αποδεικνύει ότι τουλάχιστον ως περιφέρεια ήμασταν κοντά στην αυτοδιοίκηση και στην αδυναμία την οποία προέκυψε να είχε η Ρένα η Δούρου. Πώς? Με την έννοια του ότι ακόμα και στο επίπεδο των αγωγών που αφορούσαν κατ' ουσίαν την περίοδο της κυρίας Δούρου, ήμασταν εκεί, ήμασταν κοντά, όχι προφανώς για να μην πάρουν χρήματα οι πολίτες, αλλά για να δούμε ποιος θα έπρεπε να πληρώσει. Η πολιτεία, δηλαδή η πολιτική προστασία, το πυροσβεστικό σώμα, οι άλλες ελλείψεις της κεντρικής κυβέρνησης ή της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαμε εμείς να αδιαφορήσουμε πλήρως, να υπάρχει καταδικαστική διαδικασία στον αγωγών της περιφέρειας, αλλά κατ' έμεσο και άμεσο τρόπο και για την κυρία
Ρεναδούρου. Άρα λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω, γιατί το έχει πει και άλλες φορές και η κυρία Ρεναδούρου, εμείς δεν κατηγορήσαμε ότι έπρεπε να πάρει το νερό σωλήνα η κυρία Δούρου. Θα έπρεπε να καταγγείλει όμως όλους εκείνους οι οποίοι εκείνη τη στιγμή έδειξαν μια ασέβεια στην ίδια την Αττική και στους πολίτες της. Εντάξει, εγώ το ανέφερα επειδή γενικώς είχε ακουστεί λίγο αρνητικά. Ορθόν. Και επειδή, ας πούμε, έχουμε τώρα. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα. Ναι, ναι. Παρά έστω και μετά από αυτά τα χρόνια να περιγράψω αυτό που. Επειδή τώρα είχαμε την περίπτωση του κ. Αγοραστού, ο οποίος είχε μια πολύ σοβαρή κακοκαιρία να αντιμετωπίσει, αλλά προβλέψιμη. Δεν τον κατηγόρησε κανένας ευθέως ότι εσύ, ας πούμε, ευθύνεσαι για τις πνιγμούς και τις ζημιές. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η κόντρα σας με την κυρία Δούρου ήταν δυναμική μεν, αλλά από ό,τι παρακολουθούσα δεν ξεπερνούσε και τα όρια. Έτσι, δεν είχατε τέτοια θέματα. Θα σας πω το εξής, πέρασε δύσκολες ώρες, ενώ με όλη αυτή την περιπέτεια, αλλά από την άλλη πλευρά, τουλάχιστον εμένα αυτό το οποίο με ενδιέφερε, ακόμα και ως δήμαρχος του Αμαρουσίου που είχα πάρει ένα δήμο που είχε κακοφορμή στα προηγούμενα χρόνια, ήταν να παράγω έργο, να ασχολούμαι με το πώς θα αναβαθμίσουμε την Αττική μας και όχι πώς θα έρθω σε αντιπαράθεση με αυτό το οποίο έκρινε ο πολίτης έτσι κι αλλιώς στις εκλογές του 19. Έτσι κι αλλιώς θα μου τρέψει να σας πω ότι στο μάτι, προφανώς αν υπήρχαν ένα αέρια μέσα θα βοηθούσαν, αλλά δεν νομίζω ότι μόνο αυτό το πρόβλημα στο μάτι και δεν ξέρω αν έχουν διορθωθεί και κάποια από τα θέματα που θα έπρεπε να διορθωθούν. Δεν είναι θέμα περιφέρειας, είναι θέμα νομίζω πάει ψηλότερα στον ληφθούν κάποιες αποφάσεις, να γίνουν γκρεμίσματα. Θα σας πω το εξής. Ναι. Καταρχήν ως γιατρός σε όλη τη ζωή μου και προφανώς στην επιστήμη μου και στην πολιτική λέω η πρόληψη είναι η καλύτερη της θεραπείας. Και ναι. Αυτό το οποίο έχουμε δει και άλλες φορές και όχι σε αυτή την περίοδο που συζητάμε, πάντα μια κεντρική κυβέρνηση για να προασπίσει τον εαυτό της, πάντα έριχνε το μουτζούρι στην αυτοδιοίκηση, στον πιο αδύναμο κρίκο. Και αυτό δυστυχώς έχει συμβεί αρκετές φορές. Το έχουν κάνει εσάς. Λοιπόν, έχει συμβεί αρκετές φορές. Καλά, τώρα δεν το κάνετε, δεν το παραδέχεστε. Ναι, θα σας πω λοιπόν. Ναι, μπορώ να πω ότι αδίκως, παρά το ότι εμένα επαναλαμβάνω με διέφερε η παραγωγή έργου και αυτό φροντίζαμε, ακόμα και στο Χιονιά, που τουλάχιστον ως υπεύθυνος περιφερειάρχης είχα πει κλείνω τα σχολεία, τότε θυμόσαστε κάποιοι δεν είχαν κλείσει δημόσιες υπηρεσίες. Και όταν κλείσαν οι δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς αλυσίδες, πλημμύρισαν οι δρόμοι και μείναν αυτοκίνητα. Φαντάζεστε ο περιφερειάρχης να μην είχε κλείσει τα σχολεία, τι θα γινόταν στην Αττική Οδό, που δεν ήταν δική μας ευθύνη προφανώς η Αττική Οδός. Άρα, θέλω να πω ότι η πρόληψη σώζει ζωές και είναι καλύτερη της θεραπείας. Γι' αυτό ακριβώς, όπως σας είπα, το πρώτο που κάναμε στη δική μας διοικητική διαδικασία ήταν να δούμε το master plan των επιστημόνων για το μάτι και για κάθε άλλη περιοχή της Αττικής, κάτι το οποίο δώσαμε στις κεντρικές κυβερνήσεις, προφανώς στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, για να γνωρίζει στο σύνολο του κράτους και της πολιτείας τι πρέπει να γίνει για κάθε περιοχή. Διότι εμείς δεν μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις. Εμείς τι έχουμε σήμερα ως περιφέρεια, παραδείγματος χάρη για τις φωτιές. Να στέλνουμε υδροφόρα οχήματα και σκαπτικά μηχανήματα ή άλλα βαρέου τύπου, όταν μας τα ζητήσει η πυροσβεστική, η οποία έχει τη στρατηγική διαδικασία της κατάσβεσης. Αυτή είναι, δεν έχουμε κάποια άλλη αρμοδιότητα. Άρα λοιπόν θέλω να πω, ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι ενημερωμένος, θα πρέπει να τον ενημερώνουμε, αλλά και από την άλλη πλευρά, βάσει αυτού του master plan, θα πρέπει τώρα να αναλάβουμε, να τον εκπαιδεύσουμε τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει στην πλημμύρα, στη φωτιά, στο σεισμό, κάτι το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα, και συγγνώμη που το αναφέρω έτσι επαφορμής, του κέντρου πρόληψης πολιτικής προστασίας, το οποίο για πρώτη φορά κάνει η περιφερειά μας στο Μαρούσι, επάνω στην Κηφισία σε 100, όπου μέσα σε 15-20 μέρες που, από πρόγραμμα που πήραμε από το ΕΣΠΑ, στείνεται ένα ολόκληρο λογισμικό και το οποίο θα μας δείχνει ανά περιοχή ποιες υδροφόρες, ποια πυροσβεστικά, πόσοι εθελοντές και ποια επικινδυνότητα έχει κάθε περιοχή, ώστε να μπορούμε να συμβάλλουμε έγκαιρα και εμείς σε συνεργασία προφανώς με την πυροσβεστική μας. Τώρα να πάμε λίγο στην άλλη σας ιδιότητα που είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Εδώ δεν υπάρχουν μεσοβέκες απαντήσεις. Τώρα έχουν γίνει αυτές οι ανακοινώσεις για τα νέα φορολογικά μέτρα. Ο πρόεδρος του Υγειονομικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Βερεσός, τον παρακολουθώ στα κανάλια, είναι στα κάγκελα. Εσείς που εκπροσωπείτε τους γιατρούς των Αθηνών, ποια είναι η άποψή σας για αυτά που ανακοινώθηκαν και κυρίως για το ότι δεν είχαν υποθεί προεκλογικά? Γιατί τώρα για να τα λέμε όλα, εμείς εδώ δεν παρακολουθούμε τόσο πολύ το πολιτικό ρεπορτάζ, οπότε είμαστε λίγο πιο απελευθερωμένοι. Όταν γίνεται ολόκληρη ιστορία για τον Κατρούγκαλο και μετά τις εκλογές ανακοινώνονται αυτά, δεν είμαστε ηθαγενείς. Λοιπόν, κοιτάξτε, πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την κοινή γνώμη και σωστά, διότι ο κάθε ένας ελεύθερος επαγγελματίας και ιδιαίτερα επιστήμονας, που ξέρουμε τα τελευταία 10 χρόνια έχουν φύγει πολλοί επιστήμονες από τη χώρα μας και δεν έχουν φύγει για να ξαναγυρίσουν. Μάλλον για να μην ξαναγυρίσουν. Γιατί δεν πληρώνονται καλά εδώ κάποιοι. Παλιά είχαμε στο μυαλό μας ότι ο γιατρός είναι κάτι. Θα σας πω λοιπόν, επ' αφορμής του ερωτήματός σας, ότι από την οικονομική κρίση η οποία υπήρχε στη χώρα μας το 10 και τη δεκαετία του 2010 και τεύθεν, φύγαν πάνω από 20.000 ετοιμοπόλεμοι γιατροί από τη χώρα μας. Τι σημαίνει ετοιμοπόλεμοι? Υψηλά εξειδικευμένοι, που κατά μέσον όρο είχε χαλάσει ο ίδιος ή η πολιτεία 350.000 ευρώ για να φτάσει σε αυτό το ετοιμοπόλεμο. Αντί λοιπόν αυτό να επιστραφεί μέσα από τη δουλειά που θα μπορούσε να παράγει και ως υπεραξία προφανώς την οποία θα έπαιρνε η κοινωνία, αναγκαστικά βιοποριστικά έχουν φύγει εκτός, παράγοντας και η οικογένεια, άρα το δημογραφικό, αλλά και φόρους που θα μπορούσε να δώσει εδώ στη χώρα. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό, εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα ένας γιατρός να προσληφθεί, παρά το ότι λέγεται ότι θα γίνουν προσλήψεις, αναμένουμε στο επόμενο διάστημα. Στην πανεπιστημιακή κοινότητα δεν είναι εύκολο κανείς να μπει. Στην πρωτοβάθμια περίθαψη, η οποία δεν πληρώνει, clawback και όλα αυτά, και υπάρχουν πολλά ιατρία που κλείνουν, αλλά και όταν θα έρθει μια φορολογική, αν θέλετε, μάχαιρα, καρπαζιά, είναι σίγουρο, και χωρίς να μπω στο βάθος του θέματος, όμως φοβάμαι πάρα πολύ μήπως επιδεινώσουμε την μετανάστευση Ελλήνων γιατρών στο εξωτερικό, που σημειωτέων, επειδή εδώ είναι η μήτρα παραγωγής ιατρικού δυναμικού της σύγχρονης παγκόσμιας κοινότητας, τους στέλνουν ως μάνα εξ ουρανού τα άλλα συστήματα. Άρα θα φτάσουμε σε ένα σημείο να λέει η πολιτεία, και το πιστεύω ότι θα το κάνει, ότι να προσλάβουμε γιατρούς, αλλά γιατρούς που δεν θα έχουμε να προσληφθούν. Άρα τι θα κάνουμε? Θα φεύγει το υγιές κομμάτι υψηλού εξειδικευμένου ένα γιατρό σε υψηλές, αν θέλετε, υγειονομικές χώρες, στάθμης, υγειονομικής στάθμης, και θα παίρνουμε άλλων χωρών, Βουλγαρίας κλπ, για να μπορέσουμε ενδεχομένως να διαφυλάξουμε την υγεία. Θέλει μία στρατηγική. Θέλει να βάλουμε μία κόκκινη γραμμή, να γίνουν σοβαρές συζητήσεις οι οποίες να σχετίζονται με το φορολογικό τους, με την πρωτοβάθμια περίθαψη, με το να φτιάξουμε υγεία η οποία να μην σχετίζεται με το θεραπεύω απλώς την ασθένεια, αλλά διατηρώ υγιή τον πολίτη με προγράμματα πρόληψης, σωματικού ελέγχου κτλ. Πράγματα που πράγματι, και θέλω να το πω, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, πιστεύω ότι θα γίνουν, αλλά πρέπει να γίνουν το συντομότερο. Το είπατε με διπλωματικό τρόπο. Δεν ξέρω τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι ποια είναι πιθανόν τα σχέδιά σας τα πολιτικά. Από ό,τι βλέπω, μπορείτε να διαπρέψετε στο διπλωματικό σώμα, γιατί λέτε πολλά πράγματα, αλλά λέτε έτσι πολύ διπλωματικά. Θα το είχα κάνει πιο. Ναι. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, κάθεστε λίγο στην άκρη και παρακολουθείτε, γιατί το πολιτικό σκηνικό παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, εσείς είστε πολύ έμπειρος έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα σας πω όμως με ενδόμηχο τρόπο αυτό που σκέφτομαι. 25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση ήταν πολλά. Και οφείλω να σας πω ότι εάν δεν ήθελα να ολοκληρώσω αυτό που ξεκινάω, δηλαδή προκειμένου την περιφέρεια, μάλλον θα έπρεπε να έβαζα και την παρένθεσή μου το 23. Αυτό συνέβη. Άρα εδώ αναθεωρούμε από πρώτη πρώτου. Βρισκόμαστε στην επιστήμη μας, στην επαγγελμά μας, αν θέλετε στον ιατρικό τουρισμό, τον οποίο πιστεύω ως πυλώνα ανάπτυξης της χώρας, με διάφορες, εάν θέλετε, δυνατότητες τις οποίες έτσι κι αλλιώς έχουμε αναπτύξει στο παρελθόν, και έχουμε τα φτερά μας, τα οποία περιμένουμε, εάν μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι
και μόνο αν μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας η πολιτική. Η πολιτική για μας έχει σχέση με το αν μπορείς να βοηθήσεις τη χώρα σου, τον πολίτη σου, την ανάπτυξη της χώρας σου και των παιδιών μας. Εάν αυτό κριθεί στο άμεσο, στο απότερο μέλλον, εδώ είμαστε, δεν χαθήκαμε και νιώθω και μάλιστα πάρα πολύ, αν θέλετε, ευλογημένος που μέχρι τώρα μπόρεσα να θητεύσω από όλες τις αυτοδιοικητικές θέσεις, πρώτο και δεύτερο βαθμό, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κίγνεσθε και από την ΚΕΔΕ και από την ΕΝΠΕ και από το ΣΠΑΙ και από το ΣΠΑΠ, παντού και από το Διαδημοτικό Δίκτυο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Άρα είμαι γεμάτος πολιτικά, εάν είμαι χρήσιμος στο άμεσο ή απότερο μέλλον να βοηθήσω και στο κεντρικό τομέα, εδώ είμαστε, θα το δούμε νομίζω και μαζί κάποια στιγμή. Κύριε Παντούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Παρατήρησα ότι το κινητό σας δεν το αποχωρήσετε ποτέ. Διαβάζουμε ότι σας όλες τις λίστες παρακολουθήσεων. Μάλλον θα ακούσαν και live τη συνέντευξή σας. Είμαστε καλά. Εγώ θα έλεγα το κινητό μου από τότε που βγήκε. Ήμουν εφημερεύων γιατρός και παραμένω εφημερεύων πολίτης. Άρα δεν βεβαίως, μπορεί, σωστό. Βεβαίως θα σας πω, επαφορμή σε αυτό, διάβασα κι εγώ ότι διαβάσατε, ότι ήμουν στους 11 που το παρακολούθησαν. Είστε πάντα στην δεκάδα. Είμαι στην δεκάδα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.